συνέστημά του που αγωνίστηκε μπροστά στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Την περίμενα αυτή τη στιγμή. Είναι η δεύτερη φορά που παραγωνίζω στο γήπεδο. Είχα ξαναπαίξει πριν 3 χρόνια και ήθελα πολύ να ξαναγωνιστώ, αλλά πλέον με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, γιατί θεωρώ ότι είναι η καλύτερη φύλαθλη στην Ελλάδα. Υπάρχει διαφορά? Δηλαδή το συνέστημα τότε ως αντίπαλος? Σίγουρα υπάρχει διαφορά, γιατί τώρα πλέον νιώθω σαν στο σπίτι μου εδώ. Νιώθει έτοιμος μετά τον τραυματισμό? Τι τσούστες ότι εγκατόφ, πώς θα έχει τραύμα? Νιώθω έτοιμος, ανεβάζω σιγά σιγά τη φόρμα μου. Είμαι μόλις 3 μέρες εδώ, έχω κάνει 2 γεμάτες προπονήσεις. Σίγουρα είναι δύσκολο, αλλά η φόρμα μου βελτιώνεται και νιώθω σίγουρος. Πότε θα θεωρεί ότι είναι 100% έτοιμος, σε full φόρμα δηλαδή? Πιστεύω πως θα είναι σύντομα αυτό. Χρειάζομαι προπονήσεις, χρειάζομαι να παίζω παιχνίδια, αλλά σύντομα θα γίνει και θέλω πολύ να βοηθήσω τον ΠΑΟΚ. Πόσο καιρό του πήρε να αποφασίσει για να έρθει στον ΠΑΟΚ ως δανεικός από τη μέρα που του είπανε, και ποια ήταν η πρώτη σκέψη που έκανε, το πρώτο πράγμα που ρώτησε για την ομάδα στην οποία θα πει? Χάρηκα πάρα πολύ και απευθείας με τη συγκεκριμένη πρόταση, γιατί ήξερα ότι είναι μια μεγάλη ομάδα στην ομάδα ΠΑΟΚ με καταπληκτικούς φιλάθλους, και μόλις μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία δεν το σκέφτηκα καθόλου και ήθελα να έρθω. Ρώτηση, το 61, τι σημαίνει γι' αυτό? Γιατί μάθαμε ότι άλλαξε τον αριθμό. Τίποτα, απλώς είναι νέα ομάδα, νέα ζωή και νέος αριθμός της φανέλας. Ευχαριστώ μια πολύ επομαγκάτε το νούμερο. Και θέλω να πιστεύω πως θα με βοηθήσει αυτό το νούμερο. Το ΠΑΟΚ θα βλέπει και στην φιλοδοξία. Βλέπω σκαλοπάτι για να επιστρέψει και πάλι πίσω του Τσεσεκά ή ως καλύτερος. Πακαράνο, Γκαβρίτ. Είναι πολύ νωρίς ακόμα για κάτι τέτοιο. Ένα χρόνο θα είμαι εδώ και ένα χρόνο το μόνο που σκέφτομαι είναι ο ΠΑΟΚ, για να δουλεύω για τον ΠΑΟΚ, να βάζω γκολ για τον ΠΑΟΚ και να πάει η ομάδα ψηλά. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο για μένα. Πριν φύγει από τη Ρωσία, είχε πει ότι ένας καημός του ήταν που η Τσεσεκά πήρε το πρωτάθλημα και ο ίδιος δεν μπόρεσε να αγωνιστεί λόγω του τραυματισμού. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει πολλά χρόνια για το πρωτάθλημα. Μήπως αυτό το δικό του καημό μπορεί να τον κάνει πράξη με τον ΠΑΟΚ? Ήρθα στον ΠΑΟΚ γιατί ήξερα ότι έχει μεγάλους στόχους και ο στόχος και για μένα είναι αυτό το πρωτάθλημα. Σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά μόνο αυτό έχουμε στο μυαλό μας.